Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ανυποχώρητοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας στους δρόμους μέχρι να ανατρέψουμε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν στείλει 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους να ζουν με 500 ευρώ το μήνα, χωρίς βασικά είδη διατροφής, χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης και μερικές φορές χωρίς ρεύμα. Να πούμε όχι σε αυτούς που έχουν στείλει με τις πολιτικές τους. Το 50% του ελληνικού λαού μαζί με 390 ευρώ το μήνα. Η υπομονή των συνταξιούχων έχει εξαντληθεί. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες αυτών που έχουν στήσει βιομηχανία εις βάρος μας, σπρώχνοντας χιλιάδες συνταξιούχους να καταθέτουν αγωγές και στα δικαστήρια. Σύμμαχο σε αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕ και της ΑΓΕΣΕΣΕ. Έχουν τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, έχουν τα διάφορα ενιαία δίκτυα που ξεφυτρώνουν τα τελευταία χρόνια σαν τα μανιτάρια και προσπαθούν να πείσουν τους συνταξιούχους να υποβάλουν αγωγές. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα έχει τελειώσει νομικά και ανεπάκλητα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ομολομέλειά του από το 2015 με τις 4 γεωργικές αποφάσεις του. Το ακούνε εκεί στην κυβέρνηση ή όχι? Τα συμφέροντά μας, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι τα υπερασπίζονται οργανωμένα, με κινητοποιήσεις και όχι στις αίθουσες αναμονής των δικηγορικών γραφείων, όχι συμπληρώνοντας αιτήσεις. Δεν θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, παίρνοντας πρωτόκολλο στις αιτήσεις μας. Κανένας από αυτούς που κυβερνήσανε, που κυβερνάνε ή θα κυβερνήσουνε, δεν θέλει ανάπτυξη των λαϊκών αγώνων στους δρόμους. Κανένας από αυτούς δεν θέλει τους συνταξιούχους να είναι στους δρόμους και να νικάνε. Εμείς συναδέλφισσες και συνάδελφοι πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά, να διαλέξουμε τον δρόμο του αγώνα και να διεκδικήσουμε. Μόνο και τότε μόνο θα κερδίσουμε, ώστε με πολιτική απόφαση η κυβέρνηση να δώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους όπως το επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΣΕ. Όχι στην κατάργηση του ΕΚΑΣ και στις συντάξεις κυρίας. Να διεκδικήσουμε να σταματήσουν εδώ και τώρα οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και επίσης να υπάρξει δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Όλες και όλοι λοιπόν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στον δρόμο του αγώνα για να ανατρέψουμε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που έχουν ρημάξει τις ζωές μας, να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, να πάρουμε πίσω την ελευθερία μας. Καλούς αγώνες!